και η βροχή όλων των προηγούμενων ημερών έχει μεριμνήσει για το πότισμα του κήπου μας. Και έτσι δεν χρειάζεται να βγω καθόλου έξω στην αυλή. Τα ρουθούνια μου, ο φάρυγγάς μου, το στομάχι μου είναι γεμάτα με τον αέρα του σπιτιού μας. Η πρώτη συλλογή διηγημάτων Rebound της Μαρίας Παπαϊωάννου παρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός. Μία ηρωίδα χωρίς όνομα παλεύει με έναν επίμονο δαίμονα. Ο δαίμονας έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στα εξάρχεια όπως και αυτή. Ένας θαραλέος άντρας θέλει να την βοηθήσει. Μία σχέση κάτω από το φόβο της ήττας και του Rebound. Ένα μαύρο ημερολόγιο εγκυμοσύνης. Μια εσωτερική κραυγή απόγνωσης για την έως τώρα ζωή που ισορροπεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη διαταραχή. Ίσως για μία συγγνώμη για τον τελικά άδικο πόλεμο. Στον Ευεργέτη Δαίμονα. Έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζω το βιβλίο μου στην Καβάλα με την μεγάλη υποστήριξη και αγάπη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης έχω τη χαρά να κατάγομαι από την Καβάλα, από την πλευρά της γιαγιάς μου. Και ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο επέλεξα η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου μου εκτός Αθηνών να γίνει εδώ. Το βιβλίο μου αποτελείται από 17 διηγήματα, τα οποία έχουν κεντρικό άξονα την ασθένεια της κατάθλιψης και παρουσιάζονται με έναν υπερεαλιστικό τρόπο, προκειμένου να είναι ευανάγνωστα και ευχάριστα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περάσει αυτό το σκόπελο της ασθένειας της κατάθλιψης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που υποστήριξαν τη φιλοξενία του Rebound στην Καβάλα και πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένη από την πανέμορφη αυτή πόλη. Καλωσορίζουμε και τη Μαρία Παπαϊωάννου, τη συγγραφέα του Rebound. Τρίτος σταθμός του Rebound, Μαρία. Ναι. Πρώτος σταθμός εκτός Αττικής, λοιπόν, για αυτό το υπέροχο βιβλίο. Εγώ ευχαριστώ την Έλενα και όλο το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για τη μεγάλη υποστήριξη και αγάπη του βιβλίου μου εδώ στην Καβάλα. Όλα τα παιδιά αγκάλιασαν το έργο μου με τόση αγάπη, με τόσο ενθουσιασμό, που πραγματικά νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Και είναι μεγάλη μου τιμή που εφ' εξής θα μπορώ να λέγομαι κι εγώ φίλος του ελληνικού οδηγισμού και είναι κάτι το οποίο το λέμε τώρα νομίζω πρώτη φορά. Και είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου συγκίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς από την πλευρά μας να πούμε ότι το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο, η κατάθλιψη, η οποία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πια, δεν θα μπορούσε να αφήσει το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού που είναι μες στην κοινωνία να το αφήσει αμέτωχο και ανεπηρέαστο. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι διπλή η χαρά που φιλοξενούμε αυτό το βιβλίο κοντά μας. Η χαρά είναι δική μου και για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και για τον κόσμο, τον υπέροχο κόσμο της Καβάλας, από τους πιο φιλόξενους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, Μαρία. Και να έχουμε πάντα έτσι τέτοιους καλούς λόγους να ανταμώνουμε. Και στα επόμενα βιβλία. Έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο για την ύπαρξη, για το πένθος της ύπαρξης, για το βάρος της, για την απώλεια της ισορροπίας και τον αγώνα για την ανάκτησή της. Πρόκειται για ένα σύνολο 17 διηγημάτων. Ο διτός του τίτλος, που σημαίνει υποτροπή, από τη μία παραπέμπει στην ψυχανάλυση και από την άλλη στο θρηλυκό ποθάδικο της πλατείας Αμερικής. Από κείμενο σε κείμενο, αναρωτιέσαι αν η ηρωίδα τους είναι το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του ή αν έχεις να κάνεις με περισσότερα πρόσωπα.